κυβέρνηση πρέπει να είμαι δίκαιο. Καθυστέρηση στην πρώτη γεώτρηση. Από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία το πώ θα προχωρήσει η κυβέρνηση πέρα από τη δεύτερη γεώτρηση. Θα ακολουθήσουν και άλλε γεώτρησει μέχρι την εξόριξη από την Νόπολ. Ε, Όμω, τι θα κάνει με τα έσοδα η κυβέρνηση. Χαιρετίζω την πρόθεση τη κυβέρνηση να προχωρήσει σε προπόληση φυσικού αερίου. Δεν είμαι υπέρ όμω να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την προπόληση φυσικού αερίου για την υποδομή. Ο Υπουργό ε, Άμυνα πριν από λίγο πολύ σωστά επεσήμανε τη ε, ανάγκες ανάγκη των τομέα τη ασφάλεια, τη ενεργειακή ασφάλεια. Κατά την άποψή μου, η, υποδομή, η ενεργειακή μα υποδομή δεν πρέπει να είναι κατεξοχήν κυπριακή. Πρέπει να εμπλέξουμε, να έχουν συμμετοχή και γειτονικέ χώρε και εταιρείε στην ενεργειακή υποδομή από μεγάλε χώρε. Αυτό θα είναι η καλύτερη δικλίδα ασφάλεια για την υποδομή μα. Τα έσοδα από το φυσικό αέριο θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και την αποδέσμευση από το μνημόνιο των ταχύτερων δυνατών. Αυτή είναι η δική μου απόψη. Εάν δεν το πράξουμε αυτό, δεν βλέπω πώς θα βγούμε από την κρίση. Ας είμαστε ειλικρινεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι θα ξεκινήσει η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας του 2015. Λυπούμε να πω ότι διάβασα τα πρακτικά. Του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου την ημέρα που ενέκρινε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ε, μέσα στο πακέτο τη Τρόικα. Και τι εντοπίζετε. Εκεί εντόπισα φοβερέ αφιβολίε και ανησυχίε, ιδιαίτερα από τον εκπρόσωπο τη Βραζιλία στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίο βάζει ένα πολύ απλό ερώτημα. Πώ θα μπει σε τροχιά ανάπτυξη μια οικονομία χωρί τραπεζικό τομέα, όταν ο τραπεζικό τομέα συνεισέφερε στην Κύπρο περίπου το 40% του καθάριστου του εθνικού προϊόντο. Κατά συνέπεια, οι προοπτικέ είναι ζωφερέ, γι' αυτό επιβάλλεται να ξεφύγουμε το ταχύτερο δυνατόν από το μνημόνιο για να μπορέσουμε να λύσουμε και τα προβλήματα τη ρευστότητα, να αποδεσμεύσουμε τον τραπεζικό τομέα και να πούμε στην ανάπτυξη. Γι' αυτό τα έσοδα από την προπόληση πρέπει να στραφούν προ την ανάπτυξη και όχι για την ενεργειακή υποδομή. Οι ενδείξει για την πρώτη έκθεση των Τροϊκανών. Τέλο Ιουλίου θα έχουμε τι πρώτε ενδείξει, την πρώτη αξιολόγηση ουσιαστικά. Φαντάζομαι είναι σημαντικό να πάρουμε πράσινη κάρτα. Ναι. Να κλείσουμε τον ενεργειακό. Να πω το εξή, ότι η Τουρκία παρενοχλεί και συνεχίζει να παρενοχλεί τι έρευνε στην Κυπριακή Ναό και να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Αναμένω από την κυβέρνηση για να είναι συνεπή στι δηλώσει τη, να μην εξαντλείται μόνο σε δηλώσει και διαμαρτυρίε. Αναμένω προ το τέλο του Ιούνιου, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιε δυνάμει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν άνοιγμα ενό ενταξιακού κεφαλαίου τη Τουρκία, να ασκήσει βέτο η Κυπριακή Δημοκρατία και να στείλει το μήνυμα στην Τουρκία ότι έχει κόστο για την Τουρκία. Η παρενόχληση και αφισβήτηση των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Όσον αφορά το ερώτημα. Την αξιολόγηση της... του Ιουλίου. Ε, και οι πω... ενδείξει, δηλαδή αν έχουμε κάνει τα βήματα, να πάρουμε θετικέ αξιολογήσει για να προχωρήσουμε. Δεν θα πάρουμε. Δυστυχώ δεν, δεν, να... δεν θέλω να είμαι μάντη κακών, αλλά δεν χρειάζεται κανένα να είναι και νομπελίστα στον τομέα τη οικονομία για να προβλέψει και να εκτιμήσει όπω το κάναμε πολύ έγκαιρα και εμεί και άλλοι οικονομολόγοι στην Κύπρο και άλλε πολιτικέ δυνάμει για να είμαι δίκαιο ότι είναι αδύνατον η Κυπριακή Κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους που έθεσε μέσα στο μνημόνιο. Και το ίδιο το μνημόνιο προβλέπει ότι αν δεν επιτύχει τους στόχους της κυβέρνησης, πάμε και δεύτερο πακέτο μέτρων. Δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να πετύχει το στόχο του 2,4% δημοσιονομικών έλλειμμα με μια ανήφεση η οποία θα ξεπεράσει το 10%. Η ανεργία την έχουμε δει να πλησιάζει τι 50.000. Με, μετά το καλοκαίρι που θα τελειώσει η τουριστική περίοδο, η ανεργία θα ξεπεράσει τι 70.000-80.000. Και θα ξεκινήσει να, 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 να τρομοκρατεί πραγματικά και να δημιουργεί ένα μεταναστευτικό ρεύμα ανάμεσα στου νέου. Άρα, αναμένω, μακάρι να κάνω λάθο, αλλά αναμένω ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε πριν την εκταμείευση τη δεύτερη δόση, δεύτερο πακέτο μέτρων. Και με το δεύτερο πακέτο μέτρων η κυπριακή οικονομία θα βυθιστεί ακόμη περισσότερο στην ύφεση. Ε, ήταν πολύ εύστοχη η ερώτηση του δημοσιογράφου προ τον εκπρόσωπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, εάν θα απολογηθεί ξανά το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και στην Κύπρο. Και για την Ελλάδα είπαν ότι ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Και τώρα και απολογούνται, ναι. Και απολογούνται. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Διευθυντή του Τμήματο Μελετών του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, 44 σελίδε, η οποία δημοσιεύτηκε πριν μερικού μήνε, πριν υπογράψουμε το μνημόνιο εμεί. Όπου λέει πω η φόρμουλα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου αποδείχθηκε, όχι μόνο για την Ελλάδα, ότι είναι λαθασμένη και οδηγεί σε ύφεση, σε μεγαλύτερη κρίση. Κατά συνέπεια, δεν έχουν καμιά αμφιβολία ότι θα ακολουθήσουμε και εμεί αυτή την πορεία. Το όλο σύστημα του μνημονίου τη Τρόικα είναι ένα σύστημα το οποίο οδηγεί σε αύξηση του χρέου απέναντι στο καθάρισμα των εθνικών προϊόντων. Και αυτό, αν θέλετε, το ίδιο το σύστημα οδηγεί στη διόγκωση του χρέου έτσι ώστε να μην εξυπηρετείται ποτέ το χρέο.